δώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα καθώς και του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου πραγματοποιήθηκε η τελετή θεμελίωσης του νέου διθέσιου νηπιαγωγείου παραλίου Άστρους, η οποία φέρει τη σφραγίδα του ενιαίου κατασκευαστικού φορέα του ελληνικού κράτους κτηριακές υποδομές ΑΕ. Τα έργα φαίνονται. Δεν ήρθαμε εδώ να εξαγγείλουμε κάποιο νέο έργο, ήρθαμε να θεμελιώσουμε έργο. Και να θεμελιώσουμε ένα έργο με πολύ μεγάλη, πολύ υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα. Ένα έργο που αφορά τα παιδιά μας, ένα έργο που αφορά τα παιδιά σας. Κάτι που επιβεβαιώνει την σταθερή βούληση και πεποίθηση της κυβέρνησης ότι πρόταγμά μας δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν τα μεγάλα εμβληματικά έργα σε όλη την Ελλάδα, αλλά να ολοκληρώσουμε και πολλά μικρότερα έργα σε τοπικές κοινωνίες που έχουν πολύ ψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα. Και η θεμελίωση ενός νέου σχολείου που θα φιλοξενήσει 50 μαθητές είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα ίδια τα παιδιά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις οικογένειές τους, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες και για τους εκπαιδευτικούς που θα υπηρετήσουν εδώ. Φύγουμε μόνο από την εικόνα των μεγάλων έργων, αλλά δούμε και αυτά που πολλές φορές μοιάζουν μικρά και ταπεινά, αλλά αυτά είναι στα οποία πρώτα καταφεύγει ο κόσμος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δικά του και της οικογένειάς του. Τέτοιου είδους έργα, ως το δίκτυο των νηπιαγωγείων, δομές πρωτοβαθμίας παιδείας, είναι απαραίτητα έργα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την οικογένεια, να στηρίξουμε το θεσμό της οικογένειας, τη μητέρα, εργαζόμενη ή μη, όλους όσους χρειάζεται. Κυρίως όμως για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε κάποια στιγμή το μεγάλο πρόβλημα κατά την άποψή μου, όπως έχω πει, για την περιφέρειά μας, που είναι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα. Θεμελιώσαμε ένα κτίριο μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο μας και ιδιαίτερα ένα κτίριο για την εκπαίδευση που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της κοινωνίας μας και ένα κτίριο το οποίο είναι σε ένα νέο χώρο, στην επέκταση του σχεδίου του οικισμού του παραλίου Άστρους. Και έτσι θέλουμε να δώσουμε όθηση, καθότι το παράλληλο Άστρος παρουσιάζει αυξητική τάση στο μαθητικό πληθυσμό και υπήρξε, γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η ανάγκη. Η ικανοποίηση στα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών αλλά και τους αυτοδιοικητικούς του τόπου, κάτι περισσότερο απόρατη και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού η εταιρεία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στη δημιουργία μεγάλων, πολύ σημαντικών έργων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε αυτά, με αφορμή τη θεμελίωση του συγκεκριμένου σχολείου, στάθηκαν τόσο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Τιμολέων Κατσίπος, όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Θανάσης Γιάνναρης. Τα έργα μας έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για μας, κυρίαρχο χαρακτηριστικό της πολιτικής είναι η αποτελεσματικότητα. Στα 4 χρόνια που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, μαζί με τον Θανάση τον Γιάνναρη, έναν πραγματικά υποδειγματικό στέλεχος της δημόσιας διοίκησης, η εταιρεία βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή της προσφοράς και της ευθύνης. Στην πρώτη γραμμή για την πατρίδα, την κοινωνία και τον πολίτη, υλοποιώντας έργα σε όλη την επικράτεια, που στο σύνολό τους αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θεωρούμε χρέος μας να εξασφαλίσουμε στα παιδιά που είναι το μέλλον της πατρίδας μας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκπαίδευσή τους. Οι Κτηριακές Υποδομές ΑΕ είναι ο κατασκευαστικός βραχίωνας του κράτους στα έργα παιδείας, υγείας, δικαιοσύνης, πολιτικής προστασίας αλλά και άλλων και είναι έτοιμη να προσφέρει τεχνογνωσία της σε κάθε άλλο έργο ή υπηρεσία που της ζητηθεί από το κράτος.